τα ρούτερ των παρόχων δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί σε αυτό. Το ερώτημα όμως είναι γιατί. Τι το κακό έχουν τα ρούτερ που μας δίνει ο πάροχος. Τι ακριβώς τους λείπει. Σήμερα θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και όχι μόνο. Θα δούμε επίσης ποια είναι τα καλύτερα router που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μέσα από το bestprice.gr ώστε να βρούμε και ποια καταστήματα έχουν τις καλύτερες τιμές. Πάμε. Πρώτα απ' όλα, α ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η συσκευή που ονομάζουμε router στην πραγματικότητα είναι τουλάχιστον 4 συσκευέ σε μία. Ένα modem που μα συνδέει στο Ιντερνετ, ένα switch στο οποίο συνδέονται όλε οι ενσύρματε συσκευέ στο τοπικό μα δίκτυο, ένα wireless access point για όλε τι ασύρματε συσκευέ στο τοπικό δίκτυο και τέλο το router που συνδέει όλα αυτά τα διαφορετικά δίκτυα μεταξύ του. Για ευκολία τα λέμε όλα router. Προφανώ το modem switch access point router δεν κυλάει το ίδιο όμορφα στη γλώσσα. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο που έχουμε κάνει στη σειρά για ηλίθιου σχετικά με το θέμα. Η συσκευή λοιπόν που μα δίνει ο πάροχο έχει όλε αυτέ τι υποσυσκευέ. Να σημειωθεί πω στο εμπόριο κυκλοφορούν router που περιλαμβάνουν μόντεμ ADSL, VDSL ή και τα δύο. Οι κυκλοφορούν όμω και router χωρί μόντεμ που χρειάζονται ένα ξεχωριστό μόντεμ για να συνδεθούν στο Ιντερνετ. Ωστόσο, δεν μπορούμε έτσι απλά να πετάξουμε το router του παρόχου και να βάλουμε ένα άλλο. Πρώτον, γιατί ο πάροχο το ρούτερ που μα δίνει δωρεάν, στην πραγματικότητα περιμένει να το επιστρέψουμε πίσω μόλι κάνουμε διακοπή τη σύνδεσή μα. Δεν μα το χαρίζει, μα το δανείζει. Αν το έχουμε πετάξει ή πουλήσει ή χαρίσει, θα μα ζητήσει να το πληρώσουμε όταν κάνουμε τη διακοπή. Όλα αυτά αναγράφονται κάπου στο συμβόλαιο και συνήθω στα ψηλά γράμματα. Δεύτερον, ανάλογα με την τεχνολογία τη γραμμή μα, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε το router του παρόχου ω modem γιατί αλλιώ δεν θα δουλεύει το τηλέφωνο. Αν έχουμε γραμμή ADSL ή VDSL, το πιθανότερο είναι πω μπορούμε να αντικαταστήσουμε το router του παρόχου με ένα άλλο. Αρκεί να καταχωρήσουμε χειροκίνητα, username και password στη σελίδα εγκατάσταση του router ώστε να συνδεθούμε στο ίντερνετ. Αλλά, αν η σύνδεση μα περιλαμβάνει υπηρεσίε voice over IP, τα πράγματα αλλάζουν. Ένας εύκολος τρόπος να διαπιστώσετε αν η σύνδεση σα λειτουργεί με voice over IP είναι να δείτε που έχετε συνδεδεμένη τη συσκευή του τηλεφώνου σας. Αν είναι συνδεδεμένη επάνω στο router του παρόχου, τότε έχετε voice over IP. Σε μια τέτοια περίπτωση, λοιπόν, υποχρεωτικά χρειαζόμαστε το router του παρόχου ω modem. Και μπορούμε μετά πάνω του να συνδέσουμε μια δεύτερη συσκευή ω router που να εξυπηρετεί τι ανάγκε μα. Εκτό βέβαια και αν ο πάροχο μα δώσει τα στοιχεία για να λειτουργήσει το voice over IP χωρί το δικό του router. Κάποιοι θεατέ μα έχουν αναφέρει ότι η Κοσμοτέ τα δίνει, αλλά δεν το έχουμε δοκιμάσει και προσωπικά αμφιβάλλω. Γράψτε μα στα σχόλια αν γνωρίζετε κάποια σχετική πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση, τα router με δυνατότητε voice over IP τείνουν να είναι και αρκετά ακριβά. Τώρα, ένα βασικό λόγο για να αλλάξουμε το router είναι αν θέλουμε περισσότερε δυνατότητε από το διαχειριστικό του περιβάλλον. Όπω παραδείγματο χάρη να βάλουμε VPN. Απευθεία στο router ή ακόμα και να αλλάξουμε DNS. Κάποια router των παρόχων δεν επιτρέπουν καν κάτι τόσο απλό. Με ένα δικό μα router έχουμε τον πλήρη έλεγχο στι ρυθμίσει του δικτύου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίση, κάποιοι χρήστε την χάνουν να αντιμετωπίζουν αστάθες στο δίκτυο, συνεχεί αποσυνδέσει και διάφορα ανοχλητικά προβλήματα χωρί να φταίει η γραμμή του. Σε τέτοιε περιπτώσει, η αλλαγή του router συνήθω λύνει το πρόβλημα, εφόσον όμω έχουμε εξαντλήσει κάθε άλλο πιθανό σενάριο, όπω την κακή καλωδίωση του σπιτιού. Από εκεί και πέρα, αυτό που κατά πάσα πιθανότητα θα βελτιώσει ένα νέο router σε σύγκριση με το router του παρόχου είναι η ποιότητα του Wi-Fi και από άποψη σήματο και από θέμα φόρτου. Κάποια router των παρόχων π.χ. γονατίζουν αν συνδέσουμε πολλέ συσκευέ και αρχίζουν τα προβλήματα. Ή συνήθω έρχονται με παλαιότερε εκδόσει Wi-Fi και άρα χαμηλότερε ταχύτητε μεταφορά δεδομένων στο τοπικό δίκτυο, χειρότερη κάλυψη κτλ. Το νεότερο πρότυπο Wi-Fi ονομάζεται 802.11ax. Ναι, οι ονομασίε μέχρι και πριν λίγο καιρό ήταν έτσι πολύπλοκε και ευτυχώ φέτο η WiFi Alliance αποφάσισε να τι απλοποιήσει. Οπότε το νεότερο πρότυπο είναι το WiFi 6, το προηγούμενο είναι το WiFi 5 και πάει λέγοντα. Επίση πρέπει να έχουμε κατά νου τη συχνότητα στην οποία εκπέμπει ένα router. Δύο είναι οι βασικέ συχνότητε, τα 2,4 GHz και τα 5 GHz. Κάποια router υποστηρίζουν και τι δύο συχνότητε, αλλά κάποια υποστηρίζουν μόνο τα 2,4 GHz. Πολλέ συσκευέ του σπιτιού λειτουργούν είτε στα 2,4 είτε κοντά σε αυτή τη συχνότητα. Για παράδειγμα, η φούρνη μικροκυμάτων, τα σύρματα τηλέφωνα ή ακόμα και τα ρούτερ των γειτόνων, αν μένουμε ξέρω εγώ, σε πολυκατοικία. Ω αποτέλεσμα, αν το ρούτερ μα υποστηρίζει μόνο αυτή τη συχνότητα και κοντά υπάρχουν τέτοιε συσκευέ, ενδέχεται να έχουμε παρεμβολέ. Τα 5 GHz έχουν μικρότερη διαισθητικότητα μέσα από τείχου, αλλά πολύ λιγότερε παρεμβολέ. Είναι λοιπόν καλό ένα router να έχει και τις δύο συχνότητε, να είναι δηλαδή dual band. Ένα νέο router με τις κατάλληλες προδιαγραφές θα μπορέσει να υποστηρίξει πολλαπλές συσκευέ, σταθερά χωρίς να σέρνεται και χωρίς εκνευριστικές αποσυνδέσεις. Τελευταίος και ίσως βασικότερος λόγος για αλλαγή του router των παρόχων είναι η ασφάλεια. Αρκετά malware έχουν ως στόχο το λογισμικό των ρούτερ και δεδομένου ότι τα router των παρόχων έχουν ένα σωρό και ένα ασφαλείας και όχι τόσο συχνά updates, γιατί να το ρισκάρουμε. Μου έτυχε προσωπικά στην προηγούμενη σύνδεσή μου, όπου δεν γινόταν να αλλάξω το router του παρόχου, να μπω τυχαία μια μέρα στο διαχειριστικό του πάνελ και να δω 32 πόρτε του ρούτερ ανοιχτέ. Τόσε υποστήριζε όλε και όλε. Ένα τρίτο ρούτερ το οποίο θα παίρνει συνεχώ firmware updates είναι ασύγκριτα πιο ασφαλέ από κάθε άποψη. Αυτών λεγόμενων, πάμε να δούμε τι προτάσει αγορά. Στην Ελλάδα, από γνωρίζουμε, οι συνδέσει που δεν περιλαμβάνουν voice over IP είναι είδο υπό οπότε θα πρέπει να κρατήσουμε το ρούτερ του παρόχου ω modem. Με αυτό σαν δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος χρήστης χρειάζεται καλύτερο Wi-Fi παρά ταχύτερο τοπικό δίκτυο, προτείνουμε το TP-Link Archer C50 ως το πιο οικονομικό router για βασική χρήση με τιμή λίγο κάτω από τα 30 ευρώ. Υποστηρίζει και συχνότητα 5 GHz με μέγιστη ταχύτητα Wi-Fi τα 1200 Mbps. Αν πάλι θέλουμε να επενδύσουμε σε μια πολύ καλή συσκευή που θα μα καλύψει και μελλοντικά, κοιτάμε για ρούτερ με WiFi 6 το Xiaomi AX3600 κοντά στα 90 ευρώ θα μας καλύψει πλήρως για αυτές τις ανάγκες και διαθέτει επιπλέον Gigabit Ethernet. Αντίστοιχα, στη high-end κατηγορία αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο Asus RT AX82U. Εδώ να σημειώσουμε ότι αν οι συσκευέ μα δεν υποστηρίζουν Wi-Fi 6, δεν θα έχουμε τα πλέον εκτήματα που υποστηρίζει αυτή η νέα έκδοση. Αν για παράδειγμα το laptop μα έχει κάρτα δικτύου Wi-Fi 5, θα φτάνει στα ταχύτητε του Wi-Fi 5, ακόμα και αν το router έχει Wi-Fi αν ο βασικό λόγο που αλλάζετε το router σα είναι γιατί σα ενδιαφέρει το Gigabit Ethernet και δεν σα ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ποιότητα του Wi-Fi, υπάρχουν αρκετέ αναλλακτικέ, ξεκινώντα από το οικονομικό Xiaomi Mi 4α των 20 ευρώ με μόλις δύο θύρε Ethernet. Για τέσσερις θύρε θα βρούμε το Tenda AC 10U στα 40 ευρώ. Τα high-end μοντέλα τη προηγούμενη κατηγορία θα μα καλύψουν και εδώ, αν έχουμε περισσότερε απαιτήσει. Στο απίθανο σενάριο που ο πάροχο θα σα δώσει τα στοιχεία σύνδεση για το voice over IP, μπορείτε να επιλέξετε ένα modem router με voice over IP, που όμω εκ των πραγμάτων είναι αρκετά ακριβά. Άσε που πρέπει να έχουμε κάποια εμπειρία για να περάσουμε τι ρυθμίσει που θα μα πει ο πάροχο. Ένα τέτοιο router είναι το Fridgebox 7530 κοντά στα 130 ευρώ. Για του λίγου που δεν έχουν υπηρεσίε Voice over IP και θέλουν μια συσκευή Modem Router, ρίξτε μια ματιά στο Asus AC55U. Αν επιπλέον θέλετε να υποστηρίζει και Wi-Fi 6, οι επιλογέ στην ελληνική αγορά είναι ελάχιστε έω ανύπαρκτε, με μόλι ένα διαθέσιμο μοντέλο τη στιγμή που γυρίζουμε αυτό το βίντεο. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το AVM Fridgebox 7530 AX με τιμή κοντά στα 200 ευρώ, το οποίο είναι άκρος ποιοτικό για την κατηγορία του. Τέλο, υπάρχουν ρούτερ στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε κάρτε SIM ώστε να εκμεταλλευτούμε το 4G δίκτυο των παρόχων αντί του ενσύρμα του Ιντερνετ. Αν σα ενδιαφέρει η αγορά ενό τέτοιου ρούτερ, το TP-Link MRX400 είναι η πιο αξιόλογη οικονομική επιλογή, κοντά στα 70 ευρώ. Αυτέ ήταν οι καλύτερε προτάσει για αγορά router ανάλογα με τι ανάγκε σα. Γράψτε μα κάτω στα σχόλια ποιο ρούτερ χρησιμοποιείτε εσεί και αν είστε ευχαριστημένοι από την επιλογή σα ώστε να βοηθήσετε τους του θεατέ του καναλιού για να επιλέξουν. Μην ξεχνάτε ότι μέσα από το bestprice.gr μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στα διαθέσιμα φίλτρα για τα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε να διαθέτει το δικό σας router και στη συνέχεια να επιλέξετε το κατάστημα με άμεση διαθεσιμότητα για την καλύτερη δυνατή τιμή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα subscribe στο κανάλι ώστε να ενημερώνεστε άμεσα από όταν ανεβάζουμε νέο βίντεο αγορών. Αυτά από μένα. Τα λέμε.